Πολλά τα μηνύματά σας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και αυτόν τον αποτροπιασμό που μας προκαλούν οι εικόνες που καλούμαστε κι εμείς να μεταβολήσουμε από τη θέση του θεατή. Για το νέο τοπίο, όπως διαμορφώνεται πια μετά και το χτύπημα, το πολύ νεκρό χτύπημα στο νοσοκομείο της Γάζας, είναι μαζί μας ο καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και διευθυντής του τομέα Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντιο, ο κύριος Κωνσταντίνος Λάβδας. Καλημέρα σας, κύριε Λάβδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Να πω ότι τα τελευταία λεπτά έρχονται στο κινητό μου τηλέφωνο στοιχεία που προωθούνται από το Ισραήλ για να αποδείξουν εκεί στο Τελ Αβίβ ότι δεν ευθύνονται για αυτό το χτύπημα, αλλά ήταν μια λανθασμένη εκτόξευση από την Ισλαμική Τζιχάντ. Όπως και να έχει, κύριε Λάβδα, είμαστε μπροστά σε ένα σκηνικό κλιμάκωσης και μια τετραμερής που ίσως για κάποιους θα μπορούσε να είναι μια πρώτη διέξοδος, έχει ακυρωθεί. Τα πάντα είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι? Ναι, έχετε δίκιο. Και υπάρχουν δύο προσεγγίσεις σε τελική ανάλυση. Η μία είναι πολύ κοινική προσέγγιση που λέει ότι δεν παίζει ρόλο σε τελική ανάλυση ποιος ευθύνεται, δεν παίζει ρόλο η αλήθεια με δύο λόγια, έτσι, γιατί γι' αυτό λέμε. Ποια είναι τα δεδομένα, τα οποία πρέπει να τα βρούμε κάπως με μια ανεξάρτητη διερεύνηση που δεν θα γίνει όμως κατά πάσα πιθανότητα, γιατί η Γάζα είναι εμπόλεμη ζώνη αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και άρα επειδή δεν παίζει ρόλο ποιος ευθύνεται, άρα δεν παίζει ρόλο η αλήθεια. Το γεγονός είναι ότι το Ισραήλ έχει πράγματι ιτηθεί ήδη, με την έννοια ότι σε αυτή τη φάση, έτσι εξηγούμε, σε αυτή τη φάση. Mm-hmm. Γιατί είναι απολύτως σαφές ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη γνώση της περιοχής, ούτε των θεωρητικών σχημάτων με τα οποία εξηγούμε τα πράγματα, για να καταλάβει κανείς ότι το Ισραήλ μόνο του, συνειδητά τουλάχιστον, την προηγουμένη της επίσκεψης Biden, δεν θα έκανε κάτι τέτοιο. Άρα η κοινική προσέγγιση λέει ότι ανεξαρτήτως ποια είναι η αλήθεια, που πιθανότατα είναι, αλλά είναι μια υπόθεση εργασίας ότι δεν είναι το Ισραήλ. Ναι, δεν ξέρουμε. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Ναι, απλώς η λογική λέει ότι είναι απίθανο να είναι το Ισραήλ, τουλάχιστον συνειδητά. Το αν έκανε λάθος, θα το δούμε. Η άλλη προσέγγιση λέει βεβαίως ότι η διερεύνηση θα παίξει κάποιο ρόλο. Ποιος θα πείσει, εν πάση περιπτώσει, τη διεθνή κοινή γνώμη, αλλά φαίνεται ότι ήδη οι αραβικές χώρες έχουν πιστεί ότι είναι ευθύνη του Ισραήλ και άρα η τετραμερής ακυρώθηκε. Που πράγματι ίσως έδινε κάποια δυνατότητα για περαιτέρω συζήτηση. Δεύτερον, δεν γνωρίζουμε για πρώτη φορά εδώ και πολλές μέρες, δεν γνωρίζουμε αν πράγματι θα γίνει η περίφημη χερσαία επιχείρηση την οποία σχεδίαζε το Ισραήλ. Ναι. Διότι το χτύπημα σε ένα μεγάλο νοσοκομείο είναι πλέον πολύ χαμηλά στα σκαλοπάτια του έσχατου αποτροπιασμού και απαξίας. Κατά συνέπεια, πριν ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση, δυσκολεύομαι να δω πώς πράγματι θα κάνει τη χερσαία επιχείρηση. Βεβαίως, οργή προκαλεί και η ιδέα του αποκλεισμού ολόκληρης αυτής της περιοχής. Δηλαδή, κάποιων εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που δεν μπόρεσαν να εγκαταλείψουν. Ο αποκλεισμός, το να μην έχουν πρόσβαση σε ρεύμα, σε νερό, σε επικοινωνίες. Αυτό θα πω κάτι το οποίο δεν είναι πολύ δημοφιλές, αλλά θα το πω όπως κάνω πάντα, μια άποψή μου. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια σύνθετη και γκρίζα ζώνη, διότι δεν πρόκειται για αποκλεισμό. Κατά καιρούς και η Αίγυπτος και το Ισραήλ, σε μια περίοδο και η Παλαιστινιακή Αρχή με τον Αμπάς, στη Δυτική Όχθη, έχουν εφαρμόσει πολιτικές αποκλεισμού και κυρώσεων απέναντι στη Γάζα, αφού τον έλαβε την εξουσία το 2007 η Χαμάς και την ασκεί με σιδερένια πυγμή και τρομοκρατικές μεθόδους. Mm-hmm. Άρα το θέμα του αποκλεισμού είναι μια γκρίζα ζώνη, διότι σε μια εμπόλεμη περιοχή όπως το Ισραήλ θεωρεί τη Γάζα, για λόγους που σηκώνουν μεγάλη συζήτηση, το να πεις στον άμαχο σου δίνω όχι 24 ώρες, ήταν πρόκληση, έτσι γελάσαμε όλοι, αλλά σου δίνω μια εβδομάδα για να μην πάντως 24 ώρες έδωσαν. Ναι, στην αρχή ναι, αυτό σας λέω. Και αλλά ξέρετε, κύριε καθηγητά, νομίζω αν ένα πράγμα υπάρχει στο οποίο θα συμφωνήσουν οι περισσότεροι είναι ότι ελάχιστα πράγματα δεν είναι γκρίζα σε αυτήν την ιστορία της Μέσης Ανατολής. Το άσπρο μαύρο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάντως, οργή προκαλεί και αυτό. Αυτό είναι αντικειμενικό. Ναι, αν την προκαλεί δικαίωση ή αδίκωση είναι μια άλλη συζήτηση. Σωστό. Ναι. Είναι σημαντικό να προκαλείται με αλφαγιώτα οργή όταν ένας πύραυλος διαλύει μισό νοσοκομείο μεγάλο και σκοτώνει. Όσο σκοτώνει, δεν ξέρουμε πραγματικά τι έχει. Αλλά οφείλουμε να οργιστούμε, αλίμονο αν το αφομοιώσουμε αυτό και πάμε παρακάτω. Είναι φρικτό, έτσι. Αυτό είναι ένα. Όταν λέω όμως ότι δεν υπάρχει άσπρο μαύρο, γιατί εκεί πρέπει να υπάρχει. Δεν υπάρχει άσπρο μαύρο σε σχέση με την εξηγητική διαδικασία. Mm-hmm. Διότι, για παράδειγμα, το παραμύθι ότι το Ισραήλ είναι κατοχική δύναμη είναι, όπως είπα, παραμύθι. Η Γάζα διοικείται από το 2000, έφυγε το Ισραήλ το 2005, από το 2007 διοικεί η Χαμάς. Η Χαμάς είναι μια φρικαλέα οργάνωση η οποία καταπιέζει όσους Παλαιστίνιους δεν είναι μαζί της και ασκεί τρομοκρατία προς τα έξω. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Τώρα, επίσης παραμύθι είναι. Βέβαια, πραγματικότητα χωρίς προσυπογράφω μέχρι κεραίας ό,τι είπατε. Απλώς από την άλλη πλευρά είναι αναγνωρισμένα ως κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη αυτά, έτσι δεν είναι? Και από τον ΟΗΕ εννοώ η ορολογία. Ναι, βεβαίως. Ο ΟΗΕ είναι η περίφημη αναγκαία, αλλά όχι η τέλεια οργάνωση, η οποία έχει κάνει όσα έχει κάνει για την Κύπρο. Όχι, όχι, για το κατεχόμενο του πράγματος, ναι, λέω, ναι, κύριε Λάμπρου. Αυτό ξέρετε και πάλι πολιτική. Έχει κάνει τις ισορροπίες του Συμβούλου Ασφαλείας και έχει κάνει και με τις ισορροπίες τη συνέλευση. Άρα όλα αυτά είναι πολιτική. Θα έλεγα λοιπόν ότι δεν είναι άστρο μαύρο εξηγητικά το ποιος ευθύνεται γιατί. Υπάρχουν ευθύνες παντού, θα συμφωνήσω αυτό. Είναι μια γκρίζα ζώνη. Τώρα όμως ακυρώθηκε τετραμερής. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και φαντάζομαι δύο είναι σε τελική ανάλυση τα σενάρια. Το ένα είναι να πάμε σε μια ανακοχή, την οποία όμως παραδεχτούν και δύο πλευρές, όχι μόνο το Ισραήλ αλλά και η Χαμάς, και να δούμε τι μπορεί να βγει μέσα από αυτό. Το άλλο είναι να στηρίξει η Δύση όπως ήδη κάνει σε μεγάλο βαθμό το Ισραήλ και να προχωρήσει όσο μπορεί πιο προσεκτικά σε μια προσπάθεια λίγο πολύ εφιαλτική, ας το πούμε έτσι, ξεκαθαρίσματος της Γάζας από τη Χαμάς. Κύριε Λάβδα, τι σημαίνει την ίδια ώρα η δήλωση «Εμείς δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια» που μπορεί να έρχεται από το Ιράν ή μπορεί να έρχεται από τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο? Κοιτάξτε, εάν δεν υπήρχε η μεγάλη αποτρεπτική ισχύ, η οποία ακόμα μαζεύεται στην περιοχή με μια ομάδα κρούσης ενός ίσως του καλύτερου και πιο τελευταίου και τέλειου πυρηνικού αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ, από τα πολλά τα 12 που έχει, και έρχεται και άλλη ομάδα η οποία σε 4-5 μέρες θα είναι εκεί. Αν δεν υπήρχε αυτή η τρομακτική δύναμη κρούσης, η οποία θα μπορούσε από απόσταση να διαλύει κάθε προσπάθεια της Χεζμπολά, θα σας έλεγα ότι πάμε για μια ανάφλεξη. Λόγω της αποτροπής που κατά πάσα πιθανότητα, γιατί όλα αυτά είναι σχετικά, θα μπορέσει να διαδραματίσει αυτή η τεράστια ομάδα κρούσης, η Αμερικανική και σε έναν βαθμό και νατοϊκή στην περιοχή, βλέπω απίθανη μια γενικότερη ανάφλεξη, παρότι η Χεζμπολά θα κάνει ό,τι μπορεί, κυρίως, που τονίζω, για να δημιουργήσει δυσκολία στη Δυτική Όχθη. Το θέμα αυτή τη στιγμή για τη Χεζμπολά και το Ιράν δεν είναι τόσο η Γάζα. Στη Γάζα γίνεται αυτό που γίνεται και είναι τραγικό. Το θέμα είναι να μπορέσει να αναμοχλεύσει τις διαφωνίες, τις ρογμές, τα πάθη στη Δυτική Όχθη, να φέρει σε δύσκολη θέση τον Αμπάς. Ο Αμπάς ήδη δήλωσε ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει, αναμενόμενο είναι, παρότι το ήθελε, και κατά συνέπεια να δημιουργήσει και στη Δυτική Όχθη συνθήκες χαμασοποίησης, να το πω έτσι, για να γίνει σαφές. Γνωρίζετε ότι οι σχέσεις μεταξύ της Χαμάς και της Φατάχ ήταν πάντα κάκιστες, εσχρές, έχουν εσχαθεί μεταξύ τους, έχει υπάρξει εμφύλιος, και άρα αυτό θέλει να κάνει το Ιράν. Να κάνει επίθεση το Ιράν στο Ισραήλ, παρότι τίποτα δεν αποκλείεται, είναι απίθανο λόγω της μεγάλη δύναμη που υπάρχει στην περιοχή. Να προσθέσω κάτι για τους ακροατές μας. Γνωρίζουμε εμπειρικά, όχι από το εγχειρίδιο, έτσι, ότι ο θόλος, ο αντιπυραυλικός του Ισραήλ είναι περίπου 96% αποτελεσματικός και από το παρελθόν. Άρα, τι κάνει η Χαμάς την τελευταία περίοδο, στις τελευταίες εβδομάδες, χρησιμοποιεί μαζικά φτηνές ρουκέτες, ώστε κάποιες από αυτές να περάσουν αυτό το παράθυρο του 4% περίπου. Το λέω αυτό διότι είναι σημαντικό και κατά κάποιο τρόπο μπορεί να εξηγήσει και το ποια ρουκέτα πέφτει πού και ποια κρίνεται στον αέρα. Και για το σιδερένιο θόλο, λέτε. Ο θόλος δίνει στη Χαμάς κίνητρο να πάει για μαζική ρήψη φτηνών ρουκετών και όχι για στοχευμένη ρήψη ακριβών συστημάτων. Καταλαβαίνετε. Αυτό σημαίνει πως οι φτηνές ρουκέτες μπορούν κάλλιστα να εκραγούν τη στιγμή που φεύγουν. Αυτό λέει το Ισραήλ ότι έγινε δίπλα από το νοσοκομείο. Και πάει λέγοντας. Άρα είναι όντως μια γκρίζα διαδικασία να καταλάβει κανείς τι ακριβώς έχει γίνει. Θα επιμείνω ότι χωρίς να υπάρχει ανεξάρτητη διερεύνηση, τα δεδομένα αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι είναι απίθανο το Ισραήλ να το έχει κάνει αυτό. Αλλά το Ισραήλ αυτή τη στιγμή πρέπει να σκεφτεί, ανεξαρτήτως ποια είναι η αλήθεια, να σκεφτεί τι πρέπει να κάνει, να μην δημιουργήσει ακόμα περισσότερο πόνο στην περιοχή. Γιατί το Ισραήλ είναι ένα κράτος δικαίου κατά βάση και μπορούμε να απευθύνουμε αυτή την έκκληση. Στη Χαμάς τι έκκληση να απευθύνουμε? Καλά. Ναι. Πάντως είναι διαρκής η αποστολή. Το λέω γιατί και όσο μιλάμε, μου έρχονται, φαντάζομαι, ίσως και σε εσάς, κύριε Λάτα, δεν ξέρω αν βρίσκεστε στη mailing list, αλλά μας έρχονται διαρκώς σύνδεσμοι που δείχνουν είτε συνομιλίες της Ισλαμικής Τζιχάδ με τη Χαμάς που παραδέχονται ότι έγινε κάποιο λάθος, είτε κάποιες, κάποια στοιχεία που επικαλείται ως τέτοια. Δεν υπάρχει κρατήρας επίσης. Το Ισραήλ. Φαίνεται ότι όλοι παραδέχονται υπάρχει κρατήρας, το οποίο σημαίνει ότι αν ερχόταν ένας πύραυλος από ένα αεροπλάνο, θα έχει δημιουργήσει μια τρομακτική εκεί επίπτωση με ένα κρατήρα τοπικό κτλ. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν μπορεί σε αυτή τη συνθήκη να εμπιστευτείς το Ισραήλ. Αυτό που χρειάζεται είναι μια ανεξάρτητη διερεύνηση που δεν μπορεί να γίνει. Είναι εμπόλεμη, είναι αυτό που λέμε και για τη Ρωσία και την Ουκρανία κτλ. Ανεξαρτήτως των συμπαθειών,
Οι εμπόλεμοι θα πούνε αυτό το και το γνωστό κλισέ, το πρώτο θύμα σε κάθε πόλεμο είναι η αλήθεια. Κύριε Λάβδα, υπήρχε κάτι ιδιαίτερο σε αυτή τη χρονική συγκυρία? Περιμένατε αυτήν την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή? Εσείς που παρακολουθείτε, θέλω να πω. Είναι σαφές ότι επειδή πηγαίναμε σιγά σιγά και με δυσκολία προς μια διαδικασία συνεννόησης μεταξύ μεγάλων αντιπάλων στην περιοχή, ανάμεσά τους και το Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία, υπήρχε πάντα ο κίνδυνος, όχι για την 7η Οκτωβρίου συγκεκριμένα, ο κίνδυνος δυνάμεις που θέλουν να εκτροχιάσουν αυτή τη διαδικασία προς μια συνεννόηση, να κάνουν κάτι εντυπωσιακό, γιατί αλλιώς δεν μπορούσε να εκτροχιαστεί. Το να φεύγουν άλλες 5 ρουκέτες δεν θα σήμαινε κάτι, δυστυχώς είναι καθημερινότητα στην περιοχή εκείνη. Αλλά κάτι εντυπωσιακό. Αυτό εξηγεί ίσως και την απίστευτη βιαιότητα με την οποία φαίνεται ότι έδρασε η Χαμάς, τις φρικαλαιότητες που είδαμε ακριβώς για να εκτροχιάσει. Με βεβαιότητα, λόγω του μίσους που δημιουργείται και στο Ισραήλ, και είναι φυσικό, έτσι, βλέπουν τους ανθρώπους να έχουν σφαγιαστεί με αυτόν τον τρόπο, άμαχους, και από την άλλη μεριά βεβαίως, με αυτό που έγινε χθες στο νοσοκομείο, να εκτροχιαστεί αυτή η διαδικασία. Κατά συνέπεια, όσο πλησιάζαμε σε μια προσπάθεια εφαρμογής των συμφωνιών του Αβραάμ και της προσέγγισης με παραδοσιακούς εχθρούς, όπως είναι η Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία. Ναι, δεν ήταν παράλογο να περιμένει κανείς αυτό. Ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Λάβδα, σας ευχαριστώ πολύ. Σας και ευχαριστώ. Εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Κωνσταντίνος Λάβδας, καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και διευθυντής στον τομέα διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, κυρίες και κύριοι.